Μπορεί να πέσει ο φράχτης τώρα? Όχι. Και να σας πω και κάτι άλλο. Η συζήτηση που προσανατολίζεται μόνο στο φράχτη είναι λάθος. Και θα εξηγήσω πολύ γρήγορα. Διότι έχουμε χάσει λίγο το μυαλό μας στην Ελλάδα τελευταία. Έχουμε γίνει χώρα εισόδου ετούντων άσυλο και προσφύγων με φουσκωτά. Και αυτό μας φαίνεται ότι είναι κανονικό. Μας φαίνεται ότι είναι μια πολιτιακή κανονικότητα ενός έφτακτου κράτους ο κόσμος να έρχεται από τη θάλασσα με τα φουσκωτά και κάποιοι να παίρνουν το ρίσκο να πνιγούνε. Και λέω, χωρίς να είμαι βαθύς γνώστης του ανθρωπιστικού δικαίου ή του προσφυγικού, μια χώρα που έχει σύνορα, μια χώρα που έχει πόρτες που ανοίγουν και κλείνουν, γιατί αυτά είναι τα σύνορα. Τα σύνορα δεν είναι ούτε ανοιχτά όπως νομίζουν κάποιοι εξ ημών, ούτε κλειστά, ποτέ δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δεν μπορεί να ανοίγει συντεταγμένα και ελεγχόμενα αυτές τις πόρτες, προκειμένου αυτοί που είναι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας να μπαίνουν. Φυσικά θα πούμε όλοι ναι μπορεί, και ρητορικά θα διανοηθώ, θα διερωτηθούμε γιατί δεν το κάνει. Δεν το κάνει διότι ακούσαμε ή το ακούσαμε ως υπενιγμό ότι αυτό δεν γίνεται, διότι θα αλλάξουν κατεύθυνση ροές και αντί να έρχονται με τα φουσκωτά που φτιάχνονται στην Τουρκία θα πηγαίνουν από τον Εύρο. Μα δεν θα γίνει αυτό από τη μία μέρα στην άλλη. Το αν ανοίξουν οι καστανιές μεθαύριο για τους δικαιούχους προστασίας διεθνούς και συνάμε αυτό τεθεί ως ένα σημείο διαπραγμάτευσης με την Τουρκία, προκειμένου και η Τουρκία να αποδεχθεί το γεγονός ότι κάποιοι θα πηγαίνουν και από αυτήν την Αδριανούπολη αντί να τους γυρνάει πίσω στο Αϊβαλί. Αυτό είναι μια πολιτιακή κανονικότητα, είναι κάτι κανονικό. Είναι κάτι κανονικό ο κόσμος να μπαίνει σε ένα κράτος από τα σύνορά του. Αν δεν υπήρχε προσφυγική κρίση, τι θα σκεφτόμασταν? Να έρχονται με χαρταετούς, να πηδάνε να κάνουν άλμα επικοντό πάνω από το Αιγαίο? Αν ήθελε να πέρασει ένας πρόσφυγας, όχι 700.000. Δεν θα θεωρούσαμε ότι είναι κανονικό αυτός ο άνθρωπος να χτυπήσει την πόρτα της κανονικής συνοριακής διάβασης προκειμένου να περάσει σε ένα έφτακτο κράτος? Αυτό θα κάναμε. Γιατί το έχουμε αποκλείσει αυτό? Και συζητάμε μόνο για το φράχτη, για φουσκωτά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, άρα, κατά την άποψή μου, πρέπει να έχουμε να ανοίξουν συντεταγμένα και ελεγχόμενα, όπως είπε ο Τσαρβόπουλος πριν, οι συνοριακές διαβάσεις στον Εύρο, και αυτό στην πράξη δίνει ένα μήνυμα ότι αυτή η ρημάδα η πολιτεία δεν ανέχεται με ειλικρίνεια το γεγονός ότι οι άνθρωποι πνίγονται και ότι συνάμα είναι μια έφτακτη πολιτεία που αποδέχεται ότι η πόρτα της μπορεί και να κλείνει, μπορεί όμως και να ανοίγει για αυτούς που πραγματικά δικαιούνται να την ανοίξουν.